Να καλωσορίσω στο στούντιο τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, πολιτικό αναλυτή, δημοσιογράφο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, είναι πολλά που θέλω να συζητήσουμε. Να ξεκινήσουμε με τις προκλήσεις της Τουρκίας. Παρακολουθήσαμε και στο ρεπορτάζ τι έχει συμβεί. Συνεχίζει τη δική της ρητορική. Δεν δείχνει να αλλάζει στάση η Τουρκία. Όχι, δεν τόσο δείχνει. Πολύ εξοργίστηκε από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Αμερική. Ναι. Ή δεν είναι μόνο αυτό. Σύμφωνα και με τις δικές μου πληροφορίες από την Άγκυρα, υπήρξε μεγάλη οργή του Προέδρου Ερντογάν, κυρίως για το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για την προμήθεια των F-16 από την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γνωρίζουμε ότι η τουρκική πολεμική αεροπορία έχει σοβαρά προβλήματα ανανέωσης του στόλου, αλλά και εξυγχρονισμού του στόλου των F-16. Αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα και δημιουργεί ανισορροπίες στο Αιγαίο, διότι εμείς σε λίγους μήνες θα έχουμε ολοκληρώσει την προμήθεια της μοίρας των Ραφάλ. Επίκειται πιθανότατα και η αγορά μιας μοίρας των F-35 και τα πράγματα δεν δείχνουν πολύ καλά για την Τουρκία. Από την άλλη πλευρά βλέπει ότι δυναμώνει η σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αλεξανδρούπολη τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Και βλέπουν ότι δεν έχουν τις προσβάσεις που είχαν στο παρελθόν σε σχέση με την Ουάσιγκτον που κρατούσε ίσες αποστάσεις από τα δύο κράτη. Το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή ότι το State Department δεν θέλει να παρέμβει σε αυτού του είδους την αντιπαράθεση στο Αιγαίο. Αυτό είναι για μας ένα σημαντικό πρόβλημα, διότι διπλωματικά πιστεύαμε, θεωρούσαμε ότι μπορούσε να υπάρξει μια αμερικανική παρέμβαση στην Άγκυρα για να σταματήσουν αυτές οι υπερπτήσεις. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή, διότι δεν είναι καλές και οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Και η Γερμανία όμως ίσες αποστάσεις προσπαθεί να κρατήσει, έτσι, αναμενόμενο κι αυτό. Δυστυχώς είναι μια συνέχεια μιας γερμανικής πολιτικής πολλών ετών. Θα σας πω ότι πρόσφατα είχε έρθει μια αποστολή Γερμανών αξιωματούχων στην Ελλάδα για να διερευνήσουν τη δυνατότητα επαναπροσδιορισμού των σχέσεων. Συναντήθηκαν με κάποιους ανθρώπους εδώ πέρα. Όλες οι απόψεις συγκλίνουν στο ότι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να παίζουν το παιχνίδι των ίσων αποστάσεων. Και ο ελληνικός λαός, αλλά και ευρύτερα είναι ζήτημα πλέον αντικειμενικό όταν υπάρχει μια κατάφορη παραβίαση διεθνούς δικαίου. Δεν μπορεί μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη να τηρεί ίσες αποστάσεις. Πρέπει ως σημαντική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρουν θέση. Έχει πάρει η Γαλλία, παίρνουν άλλες χώρες. Η Γερμανία όμως συνεχίζει αυτή την στάση. Βέβαια, ξέρουμε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Είναι οι επενδύσεις οι μεγάλες στην Τουρκία. Είναι τεράστιος τουρκόφωνος πληθυσμός που υπάρχει στη Γερμανία. Και είναι και η παραδοσιακή πολιτική της γερμανικής διπλωματίας που δεν θέλουν να παρεμβαίνουν σε υποθέσεις τρίτων χωρών. Και πέρα από αυτό, φοβόμαστε ένα επεισόδιο της Τουρκίας στο Αιγαίο εντός του καλοκαιριού. Και το λέω αυτό γιατί από τον τουρισμό περιμένει όχι μόνο η Ελλάδα, περιμένει και η Τουρκία, κακά τα ψέματα. Θα προσπαθήσουν με κάποιο τρόπο να μας ενοχλήσουν, αλλά θα αποφύγουν ένα επεισόδιο. Κοιτάξτε, αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου προφανώς. Είναι ένας προεκλογικός χρόνος πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές στην Τουρκία. Μπορεί να γίνουν την άνοιξη του 23, μπορεί να γίνουν και το καλοκαίρι. Έχει δικαίωμα να τις παρατείνει και λίγους μήνες προφασιζόμενος έκτακτες καταστάσεις. Αυτό το διάστημα από τώρα μέχρι και τις εκλογές τουρκικές θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο διάστημα. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά 24 ώρες και να μην ανταποδίδουμε σε αυτές τις προκλήσεις όπως ίσως κάναν άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι υπάρχει μια σοβαρότητα. Οι ενόπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το επιβεβαιώνω από αρκετές πηγές. Ψύχρεμη αντιμετώπιση όλων όσων ψύχρεμη αντιμετώπιση. Κάνει η Άγκυρα. Μπορεί να βγουν και γεωτρύπανα, να είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά δεν θεωρώ ότι θα τολμήσουν να κάνουν κάτι πολύ ακραίο. Δηλαδή κάτι σαν τα ίμια του 1996. Ακόμα όμως και αν μπουν γεωτρύπανα, κύριε Κουτσομίτη, αυτό από μόνο του δεν είναι ακραίο. Φυσικά και είναι ακραίο. Η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση τι πρέπει να κάνει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες εμπλοκής. Έχουν δοκιμαστεί το 2020 και νομίζω ότι η διεθνής κοινότητα γνωρίζει τι θα κάνει η Ελλάδα. Έχουμε συμμάχους,
υπάρχει Γαλλία. Θα είμαστε και πάλι μόνοι μας όπως τότε στον Εύρο. Πάντα θα είμαστε μόνοι μας. Η αίσθηση, όλες αυτές οι διεθνείς συμμαχίες που έχουμε συνάψει είναι πολύ θετικές, mm-hmm. αλλά δεν θα μας λύσουν το βασικό πρόβλημα που είναι η υπεράσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας, την οποία εμείς οι ίδιοι θα βάλουμε μπροστά τα στήθια μας, τα όπλα μας, να την υπερασπίσουμε. Κανείς ξένος δεν θα έρθει ποτέ να μπει μπροστά. Θα έρθουν υποστηρικτικά, επικουρικά, και αυτό είναι πολύ ευπρόσδεκτο, το θέλουμε και το επιδιώκουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση την ελληνική κυριαρχία, την εθνική κυριαρχία την υπερασπιστούν η Ελλάδα, η ίδια. Τι συμβαίνει από το Φλεβάρι και μετά? Βλέπουμε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ήδη έχει ξεπεράσει τους 3 μήνες. Βλέπουμε ότι παγκόσμια γίνονται σημαντικές αλλαγές. Υπάρχει μια γενικότερη αβεβαιότητα, ενεργειακή κρίση, ακρίβεια. Σε τι στάδιο βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, αυτή η σύγκρουση στην Ουκρανία ήρθε τη χειρότερη στιγμή σε σχέση με την διεθνή οικονομία, διότι τελειώναμε από την ύφεση της πανδημίας και βγαίναμε σε ένα ξέφωτο να επανέλθει η οικονομία στις πρώτου 2020, mm-hmm. στα πρώτου 2020 επίπεδα. Αυτή όμως η απότομη, θα λέγαμε, εξισορρόπηση της οικονομίας έφερε αυτό που λένε το bottleneck effect, που είναι έσπασε ουσιαστικά η δομή της αλυσίδας τροφοδοσίας σε όλο τον κόσμο. Διότι υπήρξε τρομακτικά απότομη αύξηση ζήτησης προϊόντων, ανταλλακτικών, πρώτων υλών, ενέργειας κτλ. Ήρθε και ο πόλεμος και έτσι εκτοξεύθηκαν οι τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα φαινόμενο πληθωριστικό, το οποίο είναι σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως στις δυτικές χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση βασικά. Και οι κεντρικές τράπεζες ήταν διστακτικές αρχικά να αυξήσουν τα επιτόκια και να σταματήσουν τη χρηματοδότηση της οικονομίας, φοβούμενες ότι αυτή η ανάκαμψη που την επιζητούσαμε εδώ και 2 χρόνια να έρθει, θα έμπαινε φρένο και θα δημιουργούσε ανάσχεση αυτής της ανάκαμψης. Όμως τα επίπεδα του πληθωρισμού ήταν πολύ μεγαλύτερα και ο πληθωρισμός διήρκησε και διαρκεί ακόμη πολύ περισσότερο. Θα πω κάτι ότι το είχα δηλώσει εγώ από πέρυσι, όταν η κυρία Λαγκάρτ έλεγε ότι ο πληθωρισμός είναι ένα προσωρινό φαινόμενο. Θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτές τις δηλώσεις. Εγώ δεν έβλεπα ότι θα είναι κάτι το προσωρινό. Και ήδη βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός καλά κρατεί εδώ και πάνω από 6 μήνες και δεν ξέρουμε πότε θα πέσουν οι τιμές. Και από ό,τι φαίνεται η Ευρώπη συνεχίζει με αργά αντανακλαστικά. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε μέτρα τα οποία θα ανακουφίσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Άρα, εθνικά, τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση? Ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα ληφθούν μέτρα, αλλά τα μέτρα αυτά θα είναι μέτρα που αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός. Αλλά μπορεί να τα αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός τα όποια μέτρα θα ανακοινωθούν και το επόμενο διάστημα? Δεν τα αντέχει όμως ούτε το νοικοκυριό ούτε η επιχείρηση, κύριε Κουτσομίτη. Θίξατε τώρα, νομίζω, το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό πολιτικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα και σε άλλες χώρες, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα μας. Η κυβέρνηση κέρδισε, ίσως όχι με δική της πρωτοβουλία, γιατί ήταν ευρωπαϊκό, είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα, την αναστολή της εφαρμογής των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας για το 2023. Αυτό σημαίνει 1-2% περισσότερη έλλειμμα στον προϋπολογισμό και το 2023. Σημαίνει όμως ότι αυτά θα έρθουν πολύ αργότερα. Δεν μπορεί να τα δώσει μέχρι στο 2022. Άρα θα πάμε με πάρα πολύ δύσκολα βήματα μέχρι το χειμώνα και περιμένουμε να υπάρξει μια περαιτέρω διευκόλυνση, αν συνεχιστεί η κρίση, μέσα στο χειμώνα. Ξέρει πολύ καλά, πιστεύω, το Μαξίμου, ότι δεν μπορεί να πάει σε εκλογές το Μάιο του 2023, όπως έχει δηλώσει, με μια συνεχιζόμενη κρίση ενεργειακή και συνεχιζόμενη κρίση στο καλάθι της νοικοκυράς, όπου πλέον υπάρχουν αυξήσεις δυσβάστακτες για τον κάθε πολίτη. Εσείς εκτιμάτε ότι θα έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο? Κοιτάξτε, υπάρχει μια συζήτηση αυτή τη στιγμή, το ακούω. Δεν υπάρχει, και από μέλη της κυβέρνησης που έχω ακούσει, δεν τους έχει πει ο Πρωθυπουργός τίποτε. Αλλά σαφέστατα υπάρχει μια αγωνία, θα έλεγα, και μια εγρήγορση όλων των στελεχών να είναι έτοιμοι για το ότι θέλει συμβεί. Υπάρχει, πιστεύω, μια πιθανότητα, μικρή, μεγάλη, μικρή θα την έλεγα, mm-hmm. να γίνουν πρόορες εκλογές το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο, όχι τον Οκτώβριο. Το Σεπτέμβριο, προκήρυξη τον τέλη Αυγούστου και εκλογές τον τέλη mm-hmm. Σεπτεμβρίου.
τι θα κερδίσει ή μάλλον τι θέλουν να πιστεύουν στη Νέα Δημοκρατία ότι θα κερδίσουν αν γίνουν πριν το χειμώνα οι εκλογές. Κοιτάξτε, αυτό που υπάρχει πολύ μπροστά στη σκέψη του Πρωθυπουργού, και αυτό το έχω διαβεβαιώσει και με Ευρωπαίους συνομιλητές Πρωθυπουργού, είναι η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας στο επίπεδο το επενδυτικό, το investment grade. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί εφόσον υπάρχει ακόμη πολιτική αβεβαιότητα των επόμενων εκλογών. Το έχουν διαμηνήσει οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης και στην κυβέρνηση και διεθνώς, ότι πριν ολοκληρωθεί ο εκλογικός κύκλος, δεν πρόκειται να κάνουν αναβάθμιση της χώρας. Αυτό για τον Πρωθυπουργό είναι ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα, εάν θελήσει να πάει σε μια, να φέρει τις εκλογές λίγο νωρίτερα. Και μια δικαιολογία, αν θέλετε, ή αιτιολογία, είναι ότι από τη στιγμή που κλείσουν τρία χρόνια στη διακυβέρνηση, ουσιαστικά ο τελευταίος χρόνος, είτε είναι στους τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση των τριών ετών, είτε στους οκτώ μήνες, ουσιαστικά είναι μέσα στα πλαίσια των συνταγματικών προβλέψεων. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία στο δελτίο μας. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.